Θέλω λίγο να ξεκινήσω, Κλεοπάτρα, το πρώτο μου ερώτημα. Χθες, λοιπόν, παρακολουθώντας το σόου, το τηλεοπτικό στη Βουλή, ακούσαμε τον Πρωθυπουργό να μιλάει ευθέως για το θέμα Αναστασιάδη και το πρώτο θέμα. Να απαντάει ο Κυριάκος Μητσοτάκης για τον κύριο Βαξεβάνη, να βγαίνουν τα στοιχεία, τα περιουσιακά του συγκροτήματος των παραπολιτικών του κύριου Κουρτάκη. Τελικά, γιατί συμβαίνει αυτό, πιστεύεις, γιατί βγαίνουν τα άπλυτα τώρα στη φόρα? Ξέρεις κάτι, θα σου το πω πιο γενικά. Βγαίνουν τα άπλυτα, αυτό που λέμε ελληνική δημοσιογραφία. Είναι αυτό που έχουμε αντιληφθεί τα τελευταία χρόνια, ειδικά τώρα που έχει αναπτυχθεί πάρα πολύ το διαδίκτυο και ο περισσότερος κόσμος, ειδικά η νεολαία μέσω smartphone, μπορεί και ενημερώνεται και από άλλα μέσα πέρα από τα παραδοσιακά που μέχρι τώρα ήταν εφημερίδες, συγκεκριμένες εφημερίδες και συγκεκριμένα δελτία ειδήσεων καναλιών. Όλα αυτά τα χρόνια λοιπόν, αυτό που διαπιστώνουμε οι άνθρωποι που θέλουμε λίγο να βλέπουμε το βάσος και όχι μόνο το δέντρο, είναι ότι οι δημοσιογράφοι, οι μεγάλο δημοσιογράφοι, ουσιαστικά τι έκαναν? Εξυπηρετούσαν. Εξυπηρετούσαν εργοδότες, εξυπηρετούσαν ίδια συμφέροντα, αλλά εξυπηρετούσαν. Και στην συνέχεια, ίσως λιγότερο, ενημέρωναν. Και γι' αυτό ψηφίζουμε όπως ψηφίζουμε, γι' αυτό ζούμε όλα όσα ζούμε τα τελευταία χρόνια. Αυτή είναι η γνώμη μου, έτσι. Ναι, βεβαίως. Αλλά χθες, θα σου πω τώρα και μπορεί να μην σας ενδιαφέρει, αν δεν σε ενδιαφέρει με σταματάς. Φυσικά. Έτρωγα με ένα ζευγάρι φίλων που ζουν τα τελευταία χρόνια στο Μόναχο. Μετανάστες οι γονείς τους και κοίτα να δεις τώρα, εδώ και 5 χρόνια έγιναν μετανάστες και οι ίδιοι γιατί η Ελλάδα δεν μπορούσε να τους ζήσει. Η δε κοπέλα ήταν δημοσιογράφος χρόνια στο Φλάς και όλα αυτά και τα τελευταία χρόνια είχε μείνει χωρίς δουλειά. Ζούνε λοιπόν στο Μόναχο. Ναι. Και ήρθαν εδώ και 3 μέρες και μου λέει, μα είναι δυνατόν? Βλέπουμε δελτία ειδήσεων και ξαφνικά γίνεται θέμα ο κύριος Ξηδάκης γιατί είπε μήπως να σκεφτούμε ξανά το θέμα της δραχμής και τα λοιπά. Αυτό είναι το πρόβλημα αυτή τη στιγμή. Δηλαδή έχουμε δαιμονοποιήσει ένα Σόιμπλε και μόνο. Λες και όλη η υπόλοιπη Ευρώπη είναι υπέρ μας και συζητάμε άλλα από τα ουσιαστικά. Έχεις δίκιο πάνω σε αυτό. Έχεις δίκιο πάνω σε αυτό. Απλά εγώ συνομιλώντας πολλές φορές με ανθρώπους που είναι υπέρμαχοι της λογικής της δραχμής, με τον κύριο Ιγκλέση για παράδειγμα που μιλάγαμε τις προάλλες, δεν ξέρω από την άλλη αν έχει παρουσιαστεί μια εναλλακτική ρεαλιστική πολιτική προσέγγιση. Δηλαδή αν μας πει μια υπεύθυνη πολιτική δύναμη ποιος είναι ο βηματισμός για να ακολουθήσουμε κάτι διαφορετικό. Γιατί αυτό που είπε ο κ. Τσιδάκης είχε βάση. Το θέμα δεν είναι η δραχμή ή το ευρώ. Το θέμα είναι η Ευρώπη. Και προς τα πού πάμε. Αυτή τη στιγμή, αν δούμε τη συνολική εικόνα, είναι ότι γενικά ο παγκόσμιος χάρτης και οι παγκόσμιες ισορροπίες αλλάζουν. Είναι ο Τραμπ από τη μία, που μπορεί να είναι καλός για τους Αμερικανούς, δεν ξέρουμε όμως πώς θα λειτουργήσει σε σχέση με την Ευρώπη. Και είναι η άνοδος της ακροδεξιάς στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες. Όλα αυτά είναι πράγματα που αν τα δεις, τρομάζεις και σου φαίνεται ξαφνικά η σκέψη ότι μπορεί κάποια στιγμή. Άστο, έχουμε πολύ πιο σοβαρά θέματα αυτή τη στιγμή και πρέπει ο Έλληνας πολίτης να ενημερώνεται σφαιρικά. Δεν ενημερωνόμαστε σφαιρικά, δηλαδή μένουμε στις μαγιές του κάθε Πολάκη ή του κάθε Γεωργιάδη, στις προφόλυγες του κάθε Ξηδάκη ή του οποιοδήποτε, βάλε έναν οποιοδήποτε πολιτικό και χάνουμε την ουσία. Τα πραγματικά προβλήματα της χώρας ελάχιστοι τα γνωρίζουν. Μάλιστα. Και χθες και στη Βουλή δεν υπόθηκαν αλήθειες. Κανένας δεν ανέλαβε τις ευθύνες του. Σωστό. Ο ένας κατηγορούσε τον άλλον. Εγώ δεν άκουσα κάποιον να πει ναι, τα κάναμε. Ναι, φταίξαμε. Όμως όλοι ξέρουμε ότι φταίξανε. Μάλιστα. Θέλω λίγο να μείνω στο ρόλο του δημοσιογράφου μέσα σε ένα περιβάλλον όπου υπάρχει πληροφόρηση και παραπληροφόρηση, διότι παρελθοντικά είχαμε τα μεγάλα κανάλια, ιδιαίτερα στην περιφέρεια, για να ενημερωθούμε. Τώρα όμως υπάρχει το διαδίκτυο. Από την άλλη όμως έχουμε φτάσει στο άλλο άκρο, να μην φιλτράρουμε την πληροφορία, την πηγή της είδησης. Οπότε λοιπόν λέμε τα λεγόμενα τρόλ, δηλαδή ανεβαίνει κάτι το οποίο το βάζει ένα site, το παίρνουν όλα τα άλλα τα site. Υπάρχει χρυσή τομή στην ενημέρωση? Ένας τώρα Κροατής ή ένα γνώστη που μας ακούει τώρα, πού μπορεί να πληροφορηθεί σφαιρικά, πώς, υπάρχει κώδικας? Να σου πω τώρα πολύ απλά. Τα πάντα, ό,τι ακούμε, ό,τι βλέπουμε και ό,τι διαβάζουμε, φιλτράρονται από τους κώδικες που χρησιμοποιεί ο καθένας από εμάς. Δηλαδή, από την όποια μόρφωση έχει, από την όποια καλλιέργεια έχει,
αν θέλεις και από το όποιο ήθος έχει. Γιατί ναι. αν θα στραφώ εγώ σε ιστοσελίδες ακροδεξιών που ξεχυλίζουν από μίσος, έχει να κάνει με το πώς έχω μεγαλώσει και με το τι πρεσβεύω. Mm-hmm. Τώρα, πάντα όταν διαβάζεις μια είδηση, δόξα τω Θεώ, το διαδίκτυο σε αυτό σε βοηθάει. Μπορείς να κουκλάρεις και να δεις, να βρεις και άλλες εναλλακτικές. Ισχύει, δεν ισχύει, είναι το μόνο εύκολο. Mm-hmm. Ειδικά με το διαδίκτυο είναι το μόνο εύκολο, γιατί όταν κάθεσαι στο σαλόνι του σπιτιού σου και βλέπεις, ας πούμε, τον κάθε Χατζηνικολάου, τον κάθε Σρόιτερ, αποκαμωμένος από την κούραση της ημέρας, ξέρεις τι εύκολα που σου περνάνε οι πληροφορίες με στο μυαλό. Εκεί δεν μπορείς να το ελέγξεις. Στο διαδίκτυο όμως που κάθεσαι, μπορείς να ψάξεις. Γενικά δεν χρειάζεται να τρώμε ό,τι μας σερβίρουν. Ναι. Αυτό πιστεύω. Εγώ, ας πούμε, που αν θέλεις είμαι και μέσα στο χώρο, ναι. θεωρώ ότι δεν είμαι πλήρως ενημερωμένη. Υπάρχουν πολύ σοβαρά θέματα σε αυτή τη χώρα που δεν τα ξέρουμε. Έχεις απόλυτο δίκιο σε αυτό και δεν θα προβληθούν στα μεγάλα κανάλια, τα οποία βεβαίως έχουν και το κριτήριο της εμπορικότητας, δυστυχώς. Δηλαδή, για παράδειγμα, αν εμένα μου δώσει τίτλο και μου κάνει νούμερο οξυδάκι και τρομάζει, ας πούμε, αυτό που θέλει να τρομάξει, και το ξυδάκι θα παίζω επί μία εβδομάδα και σπεθαίνει κόσμο στα νοσοκομεία και ας γίνεται, δηλαδή, ενώ άλλα είναι τα προβλήματα της χώρας, αλλού εστιάζουμε. Αυτό πρέπει να μας προβληματίσει. Γνώμη μου. Βεβαίως, βεβαίως. Και βέβαια ο ίδιος το διευκρίνησε χθες στη Βουλή, αλλά νομίζω ότι δεν είδα πουθενά την παρέμβασή του και έκανε και μία ιστορική αναφορά και σε ένα λευκαδίτη ιστορικό. Θέλω λίγο, Κλεοπάτρα, να σχολιάσουμε κάτι άλλο. Μέσα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης είναι εύκολη πρόσβαση του κόσμου. Στους δημοσιογράφους, στην πηγή της ενημέρωσης και παρατηρούμε και από τη δική μας εκπομπή μερικές φορές που σχολιάζουμε ότι υπάρχει ένας θυμός της κοινωνίας. Δηλαδή, όταν προβάλλουμε ένα θέμα το οποίο είναι απέναντι στο θυμικό της κοινωνίας, είμαστε στόχοι και πολλές φορές μας σχολιάζουν, μας βρίζουν, να το πω πάρα πολύ απλά. Λοιπόν, θα σου μιλήσω πάρα πολύ ειλικρινά. Επειδή είμαι στον 10ο χρόνο στην Αθήνα, δηλαδή 11 χρόνια τώρα, πέρα από τις άλλες μου δουλειές που κανείς δεν ξέρει. Έχω και μια σχετική τηλεοπτική παρουσία σε εκπομπές που ή θα έχουν κοινωνικά θέματα ή θα έχουν gossip θέματα. Θέλω να σου πω ότι ο άνθρωπος που μπαίνει για να βρίσει, για να εκτονωθεί, για να μιλήσει χυδαία, για να απειλήσει, γιατί για αυτούς μιλάς προφανώς, είναι ένας άνθρωπος που απλώς δεν έχει χρήματα να πάει σε έναν ψυχίατρο και εκτονώνεται έτσι. Εγώ δεν θα δώσω βάση σε αυτό. Δηλαδή, ούτε θα πω ότι οι άνθρωποι αυτοί εκφράζουν την κοινωνία που είναι θυμωμένη. Όχι, οι άνθρωποι αυτοί έχουν πρόβλημα. Ένας άνθρωπος, γιατί και εγώ είμαι θυμωμένη. Μπορώ λοιπόν να διαφωνήσω, όπως διαφωνώ με πάρα πολλά που μπορεί να λες εσύ, ναι. αλλά έχω επιχειρήματα. Εγώ λοιπόν ακούω επιχειρήματα. Έναν θυμό που έχει ένα επιχείρημα, θα καθίσω, θα διαβάσω το σχόλιο και θα δώσω βάση. Mm-hmm. Αλλά σε όλα τα υπόλοιπα, όχι. Για μένα μακάρι να μπορούσε να κινηθούν λίγο πιο γρήγορα κάποιες διαδικασίες σε σχέση με το ίντερνετ, ναι. διότι υπάρχουν και άνθρωποι που μπορεί να εξελιχθούν σε κίνδυνο. Είναι επικίνδυνοι για τον οποιοδήποτε από εμάς που δημόσια αρθρώνει ένα λόγο. Και περισσότεροι από αυτούς μπορεί να έχουν για έναν ψευδικό λογαριασμό. Έτσι. Θα μπορούσε κάποιος να πει ότι εισπράττουμε ίσως και τις αντιδράσεις του κοινού που εκπαίδευσε η τηλεόραση και ιδιαίτερα ιδιωτική. Όχι, ίσως... όχι, δεν το δέχομαι. Δεν το δέχεσαι. Αλήθεια δεν το δέχομαι. Δηλαδή θεωρώ ότι οι άνθρωποι αυτοί εκπαιδεύτηκαν αρχικά από το σπίτι τους. Και από εκεί και πέρα εξελίχθηκαν ή έμειναν στις φυλές τύπου Νέαντερταλ. Δεν το δέχομαι ότι η τηλεόραση πια ευθύνεται για όλα τα δεινά. Υπάρχει μια οικογένεια, υπάρχει ένα σχολείο, υπάρχουν οι φίλοι, υπάρχει μια κοινωνία. Υπάρχει και μια προσωπική εξέλιξη, Παναγιώτη. Έχεις δίκιο σε αυτό. Από την άλλη, δεν ξέρω κι αν εμείς μπορούμε να βγάλουμε, να αποφανθούμε με βάση τα μηνύματα που μπορεί να λαμβάνουμε σε μια εκπομπή και κατά πόσο κάποιος θα μπει στη διαδικασία να σχολιάσει μια συζήτηση και να βρει απλά έναν παρουσιαστή, έναν δημοσιογράφο πάνω σε αυτό. Ακού. Πρόσεξε, δεν μιλάω για τους ανθρώπους που μπαίνουν για να διαφωνήσουν με την άποψη τη δική μου και τη δική σου. Mm-hmm. Αυτούς τους σέβομαι και τους διαβάζω. Στο ξεκαθάρισα. Ναι. Εγώ θεωρώ ότι δεν θα ασχοληθώ με τους ανθρώπους που δεν εκφράζουν θυμό. Ναι. Όχι. Που είναι επικίνδυνοι. Δηλαδή, ένας άνθρωπος που πραγματικά δεν έχει τι να κάνει και μπαίνει για να σχολιάσει συνήθως εξαιρετικά νοστρόγραφα ναι. και να απειλήσει. Να ρίξει κατάρες, να χύσει μίσος, δεν μπορώ να τον πάρω σοβαρά. Διότι θα πέσω σε βαριά κατάθλιψη. Ναι, ναι. Και αν προσέξεις, τα θέματα στα οποία
τους βγαίνει όλο αυτό σε συγκεκριμένους ανθρώπους που εγώ τους θεωρώ ψυχικά διαταραγμένους, το λέω πάρα πολύ ανοιχτά, ναι, ναι. Γιατί ένας σοβαρός άνθρωπος τη διαφωνία του την εκφράζει με επιχειρήματα. Απειλές, εκβιασμούς, βρισχές, χειδαιότητες δεν θα τις πάρω σοβαρά. Mm-hmm. Για να μην σε καθυστερώ, γιατί ξέρω ότι δουλεύεις, ένα τελευταίο ερώτημα θα σου κάνω. Ναι. Νομίζω ότι αυτή η μπάλα των opinion leaders που ίσως πληρώθηκαν από διάφορες τράπεζες, από διάφορα think tanks για να διαμορφώνουν την κοινή γνώμη και να θέτουν την πολιτική ατζέντα, παίρνει την μπάλα και όλο το δημοσιογραφικό συνάφι. Νιώθεις ότι η κοινωνία έχει εκτίμηση τους δημοσιογράφους γενικότερα? Όχι. Μα, να σου πω κάτι, ούτε εγώ τους έχω. Ούτε εγώ μας έχω. Ναι. Το λέω πολύ ανοιχτά. Έχουμε τεράστια ευθύνη. Τώρα εδώ... Γιατί αντιλαμβάνομαι την κάθε Κλεοπάτρα που δεν μπορώ εγώ να πάω. Κόντρα στον άνθρωπο που με πληρώνει ακριβώς, για να ζήσω. Ακριβώς. Έτσι. Αλλά αυτό είναι άλλο, και άλλο είναι η Κλεοπάτρα που θησαυρίζει, που παραγοντίζει με κόμματα, με πολιτικούς, με εκδότες. Άκουσες τις καταγγελίες στη Βουλή. Ναι. Αναφέρθηκαν συγκεκριμένα ονόματα, ονόματα ανθρώπων που χρόνια ολόκληρα διαμόρφωναν μία άποψη. Ναι, ναι. Ανθρώπων που κάποια στιγμή, όπως ο Θέμος Αναστασιάδης, ας πούμε, ξεκινώντας από την ελευθεροτυπία ως μαύρη τρύπα, ήταν η εναλλακτική. Ναι. Από, δηλαδή... από την άλλη, πιστεύεις όμως ότι και η νέα κυβέρνηση που καταγγέλει το παρελθοντικό καθεστώς δεν προσπαθεί να επιβάλλει το δικό της? Εννοείται. Μα σου το είπα ότι εγώ χθες δεν άκουσα κανέναν να πει φταίμε. Ναι. Ναι. Άκουγα μόνο το φταίτε. Γίνεται αυτό το φταίτε, εμείς τι κάναμε, με ποιον ήσασταν, πώς πλούτησε ο κ. Κουρτάκης, πού τα βρήκε όλα αυτά τα χρήματα και για την ταμπακέρα δεν έγινε καμία κουβέντα. Αλλά θα το ξαναπώ, Παναγιώτη, στον 21ο αιώνα, με ένα διαδίκτυο να σου φέρνει την όποια πληροφορία και την όποια γνώση, όπου και αν είσαι, και μιλάω τώρα για τους νέους ανθρώπους, διότι η μαμά μου ή ο μπαμπάς μου, σαφέστατα οι άνθρωποι δεν μπορούν. Δεν δικαιούται ένας νέος άνθρωπος να μην ψάχνει για τη σωστή πληροφορία, να μην το ψάχνει από παντού. Μάλιστα. Δεν γίνεται να δέχεται κάποιος μόνο αυτό που βλέπει και ακούει τη συγκεκριμένη στιγμή. Θέλω να διαβάσω ένα μήνυμα ακροάτριας και θα το διαβάσω γιατί όλα τα λέμε στον αέρα. Μου γράφει λοιπόν τώρα εδώ η Ντίνα, ωραία λέει τα λέτε, αλλά και εσείς, από την Άρτεν η Ντίνα, ωραία λέει τα λέτε, αλλά και εσείς λέει ταΐζετε σανό την κοινωνία, παρακολουθώ λέει την εκπομπή σας το μεσημέρι και έχετε λέει κάθε μέρα και από ένα καινούριο θαύμα. Πιστεύετε ότι ο κόσμος τρώει αυτά τα οποία λέτε? Έτσι μου ήρθε τώρα το μήνυμα εδώ, για την εκπομπή που κάνουμε το μεσημέρι. Και σε ρωτώ τώρα. Η Ντίνα από την Άρτα. Η Ντίνα, καλησπέρα Ντίνα και από μένα. Και ναι, έχεις δίκιο. Εγώ δεν τη σκριστώ πίσω από το δάχτυλό μου. Περίμενε να πω κάτι όμως, να πω κάτι. Κάτσε να σου απαντήσω λίγο. Ναι. Σε ό,τι αφορά το κομμάτι του lifestyle, θα ήθελα να το δει η Ντίνα σαν ένα παραμύθι. Ένα παραμύθι δεν έκανε ποτέ κακό. Όπως και ένα θαύμα δεν κάνει ποτέ κακό. Κάτι που δεν έχει μίσος, δεν έχει να κάνει με οργή, δεν έχει να κάνει με αντίδραση. Αν θέλεις το πιστεύεις, αν θέλεις απλά το ακούς και γελάς, αν θέλεις απλά αλλάζεις κανάλι, έχεις αυτή τη δυνατότητα. Υπάρχουν άνθρωποι λοιπόν που πιστεύουν ή που έχουν ανάγκη να πιστέψουν σε θαύματα. Εγώ καταλαβαίνω τι λες. Γιατί αν θέλεις πολλές φορές και εγώ μέσα μου χασκογελάω, αλλά... Δεν θέλω να προσβάλλω τον άνθρωπο που πιστεύει και δεν θα γελάσω ποτέ ή δεν θα ειρωνευτώ ποτέ στον αέρα. Δεν το επιτρέπω στον εαυτό μου. Όμως, θα σε ρωτήσω, Ντίνα, σε ποιον κάνουμε κακό? Σε αυτή την περίπτωση, λοιπόν, σου λέμε μια ιστορία. Για σένα που θέλεις να πιστέψεις, για σένα που έχεις ανάγκη να πιστέψεις. Κάτι όμως που γίνεται, δεν το βγάζουμε από το μυαλό μας. Δεν τα παίρνουμε από κανένα μοναστήρι. Δεν εξυπηρετούμε κάποιον μοναχό που θέλει να πάρει δημόσια έργα. Είναι κάτι που το ακούς και προσπερνάει. Δεν είναι κάτι που θα επηρεάσει όλη την υπόλοιπη ζωή σου. Ούτε είναι αυτό που θα σε οδηγήσει στις κάλπες για να ψηφίσεις όπως θέλεις να ψηφίσεις. Ναι. Αυτό πιστεύω. Τελευταίο ερώτημα. Τι θα έλεγε σε κάποιον που θέλει να ακολουθήσει τη δημοσιογραφία στην Ελλάδα του 2017? Θα του έλεγα να διαβάσει πολύ, να ταξιδέψει πολύ, να διευρύνει τους ορίζοντές του και αν μπορεί... Να κάνει καριέρα στο εξωτερικό. Και αν μπορεί να κάνει καριέρα στο εξωτερικό. Νομίζω ότι αυτό τα λέει όλα, καθώς νομίζω ότι ο κόσμος βλέποντάς μας μπροστά από τις κάμερες νομίζει ακόμα ότι είναι αυτός ο λαμπερός κόσμος, αλλά δεν είναι αυτή η πραγματικότητα, Κλεοπάτρα. Αυτό είναι η πραγματικότητα. Το ξέρω πολύ καλύτερα από μένα, γιατί αυτή τη στιγμή είναι η ώρα 8 παρά τέταρτο και οι δύο δουλεύουμε. Από έτσι, το πρωί στις 6. Δουλεύουμε συνεχόμενα, back to back, δεν έχουμε σταματήσει. Ούτε για ένα καφέ. Λοιπόν, Κλεοπάτρα, θέλω να σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σου εδώ στο μαγκαζίνο.
την καλησπέρα μου σε όλους. Θέλω αύριο να μου διαβάσεις τα μηνύματα. Βεβαιότατα. Μ' αρέσει να αντιδρούν οι άλλοι και να έχουν επιχειρήματα. Ξέρεις γιατί χαίρομαι και γι' αυτό σε σκέφτηκα χθες. Πραγματικά σε σκέφτηκα όταν έβλεπα αυτή τη συζήτηση. Γιατί είναι πάρα πολύ δύσκολο σε ένα περιφερειακό μέσο να ξυπνήσεις τον κόσμο και να τον παρασύρεις ακόμα και να στείλει ένα μήνυμα. Οπότε λοιπόν αυτό είναι σημαντικό. Θα μου πεις. Ένας κούκος δεν φέρνει την άνοιξη, αλλά τουλάχιστον δώσαμε νομίζω τροφή σε σκέψη σε μια μερίδα της κοινωνίας που μπορεί αυτό το μέσο ή εμένα που εκφράζω εδώ και να με θεωρεί πουλημένο. Τόσα χρόνια ως κοινωνία είχαμε θυστήσει τα θαυμαστικά. Ναι. Νομίζω ότι πλέον η εποχή, οι ανάγκες μας, τα ζόρια που τραβάμε μας επιτάσσουν το ερωτηματικό. Μην τρώτε ό,τι σας σερβίλουν. Ερωτηματικό για τα πάντα. Μάλιστα. Κλεοπάτρα μου, αυτό. Καλή συνέχεια, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τον χρόνο και σου. Και σε εσένα αγαπημένο μου, καλό βράδυ και στους ακροατές. Να σε καλά.